Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης, Αποχέτευσης και Άρδρευσης Παγκαίου ενημερώνει τους καταναλωτές της παραλιακής ζώνης Σοφρηνίου ότι τα έργα εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Δημοτικής Ενότητας Ορφανού, ενώ αρχίζει η φάση των δοκιμών λειτουργίας. Γι' αυτόν τον λόγο παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να συνδεθούν στα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης με τη δική τους πρωτοβουλία. Η σύνδεση κάθε ακινήτου με το δίκτυο καθάρτων είναι υποχρεωτική και πλέον δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι, στεγανοί, απορροφητικοί μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εσωτερικής διακλάδωσης. Τα λέγαμε χρόνια και ήρθε η διοίκηση του κ. Αναστασιάδη, του δημάρχου μας, να το υλοποιήσει και να λειτουργήσει κιόλας. Τι ακριβώς σημαίνει, κύριε Παρασκευά, και ποια η χρησιμότητα του αποχέτευτικου και τι οικονομικό θα προσφέρει σε όλους τους κατοίκους του Οφρηνίου? Όφελος. Θα δείτε, είναι ένα έργο πνοής το οποίο έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω είναι ο Δήμαρχος το είχε σαν κόρη οφθαλμού να μπορέσει να το υλοποιήσει. Κάναμε τα δύνατα δυνατά. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να το λειτουργούμε εδώ και περίπου 15-20 μέρες. Ήδη ξεκίνησαν συνδέονται και από τον οικισμό της παραλίας Οφρηνίου. Ήδη είναι δύο οικισμοί μέσα, της Κάριανης και του Οφρηνίου, του χωριού. Και συνδέονται πυροτοδός και τα σπίτια μέσα από τον οικισμό της παραλίας Οφρηνίου. Για να δώσετε το... Ναι, συγγνώμη, σας ακούω. Όχι, ρωτήστε μου, δεν υπάρχει. Για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι μέχρι τώρα η αποκομιδή, θα το πω έτσι, όλων αυτών των ακάρθορτων υλικών, πώς γινόταν, κύριε Παρασκευά? Ήτανε με βόθρους, πήγαιναν και τα παίρνανε τα μηχανήματα ιδιωτών. Ιδιωτών, όχι του Δήμου, έτσι? Όχι, ιδιωτών. Άρα ένα μεγάλο κοστολόγιο στην τσέπη. Ένα μεγάλο κοστολόγιο, νομίζω θα είναι μεγάλη οικονομική ανακούφιση στους πολίτες μας και από θέμα υγιεινής, αλλά και φυσικά και από θέμα κόστους. Και για το θέμα των τουριστών, γιατί βλέπουμε ότι το Οφρήνιο έχει αναπτυχθεί 1000% πάνω σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η δική σας παράκληση ήταν οι πολίτες να συνδεθούν. Αυτό πώς μπορεί να γίνει και πώς μπορούν οι πολίτες να έχουν άμεση πληροφορία γι' αυτό? Γνωρίζουν βέβαια, αλλά να το μεταφέρουμε και τηλεοπτικά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση. Έχουμε γύρω στα 1000 φρεάτια ήδη κατασκευασμένα ο εργολάβος, τα οποία είναι στο κέντρο του οικισμού και μπορούν άμεσα οι πολίτες να συνδεθούν. Μάλιστα. Τα φρεάτια αυτά είναι δωρεάν για τους πολίτες. Το μόνο κόστος που έχουν είναι 2 ευρώ κατά τετραγωνικό. Μάλιστα. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Παγκαίου αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΙΑ σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς το ενεργειακό αλλά και η οικονομική κρίση έχουν φέρει σε δυσμενή θέση τους πολίτες. Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια κατάσταση που της ενέργειας, του ρεύματος δηλαδή, που έχει εκτοξεύσει τα πάντα. Και είναι μια κατάσταση που αυτή τη στιγμή είναι, κατά τη γνώμη μου, πανελλαδικά μη διαχειρίσιμη. Σωστά. Προσπαθούμε κι εμείς με κάποιες κινήσεις τις οποίες κάνουμε να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος. Δεν υπάρχει ίχνος σπατάλης. Προσπαθούμε να... Οτιδήποτε μπορούμε να μειώσουμε θα το κάνουμε και με την διόρθωση των μηχανημάτων, είτε με μηχανήματα inverter, είναι κάποια συγκεκριμένα με καινούργιες τεχνολογίες ώστε να μειώσουν το κόστος της ενέργειας για να μπορούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί στην παροχή την οποία κάνουμε και συγκεκριμένα του νερού. Πιστεύω ότι θα τα απεξέλθουμε και οι πολίτες σιγά σιγά και αυτοί βρίσκουν το βηματισμό τους. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό στάδιο ώστε να μπορέσουμε
να ανταποκριθούμε στις πρώτες ανάγκες που έχουμε, και γιατί το ρεύμα και το νερό είναι από τις πρώτες ανάγκες που πρέπει να έχουμε σαν αρχή στο σπίτι μας.